Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η αφίσα του ΣΕΚ για την 4η Διεθνή Έκθεση Γούνας που θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2014 παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Δημιουργός της αφίσας είναι ο γνωστός καθηγητής μόδας του Royal College of Art, ο κύριος Βασίλης Καρντάσης. Η αρχαία ελληνική μυθολογία και οι θεές του Ολύμπου αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον καθηγητή του Royal College of Art του Λονδίνου, Βασίλη Καρντάση, ο οποίος σχεδίασε την αφίσα του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών για την 4η Διεθνή Έκθεση Γούνα στην Αθήνα. Η αφίσα παρουσιάστηκε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης. Παρουσιάζει μια αρχαία θεά γεμάτη δυναμισμό και πνευματικότητα, η οποία είναι ντυμένη με πυκνή, αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρη γούνα. Θα σας καλωσορίσω στην σημερινή παρουσία της 4ης έκθεσης του ΣΕΚ που διοργανώνεται στην Αθήνα. Είναι η μακέτα μας, θα σας δείξουμε. Είναι μια δημιουργία του Βασίλη Καρντάση. Είναι κάτι διαφορετικό και ελπίζω να σας αρέσει. Ελπίζω να πάρουμε όλοι μια έμπνευση σε αυτήν την δημιουργία και να πάμε φέτος καλύτερα. Και νομίζω ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στην ελληνική γουνοποιία. Είναι ξεχωριστή. Ουσιαστικά συμβολίζει την έμπνευση, η οποία είναι το αρχικό στάδιο της δημιουργίας ενός γουναδικού. Η έκθεση, η ελληνική διεθνής έκθεση του Μαρτίου, ουσιαστικά συνεχίζει και εμπνεώνει από τις δημιουργίες των εκθετών, προσπαθεί να αναδείξει ένα νέο μοντέλο και ένα νέο μονοπάτι στη διεθνή έκθεση, στην διεθνή γουνοποιία. Αυτό που χαρακτηρίζει ουσιαστικά την προσπάθειά μας, η οποία κορυφώνεται στην 4η διεθνή έκθεση, είναι η έμπνευση, η συνεργασία, την οποία επιδιώκουμε με όλους τους φορείς και κατεξοχήν με όλους τους συναδέλφους, και ταυτόχρονα την ισχυρή μας θέληση να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το οποίο ξεκίνησε ως ένα τολμηρό βήμα της ελληνικής γουνοποίησης. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρό επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η έμπνευση είναι από την αρχαία ελληνική μυθολογία και τις θέσεις του Ολύμπου. Είναι το δυνατό μας σημείο. Είχαμε πει ότι βλέπουμε την Αθήνα γιατί η Αθήνα είναι το brand name της χώρας μας. Αποδείχθηκε φέτος με το πόσους συγκέντρωσε τουρίστες κλπ. Και όλη αυτή την έτσι, καταξίωση που γνωρίζει. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αναδείξουμε αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Δηλαδή την αρχαία Ελλάδα, αυτά, από το οποίο αναδείχθηκε και εξαιρετικά πέρυσι, όπως θυμάστε, με την επιτυχημένη επίδειξη μόδα στο Ζάπιο, η οποία συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του κόσμου. Και ιδιαίτερα της διεθνούς γνωπίας. Στην εκδήλωση έγινε και η παρουσίαση της ιστοσελίδας του ΣΕΓ. Μένουμε πολύ περισσότερους πελάτες και πιστεύουμε ότι έκθεση θα είναι και μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στις διαδικασίες που γίνονται για τη στελέχωση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό, αναφέρθηκε η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καστοριάς Μαρία Αντωνίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα. Η κυρία Αντωνίου ανακοίνωσε ότι έχει ήδη γίνει πρόσληψη ενός ακτινολόγου και ενός οφθαλμιάτρου. Με δύο επικουρικούς γιατρούς, έναν ακτινολόγο και έναν οφθαλμίατρο, στελεχώθηκε το νοσοκομείο Καστοριάς. Αυτό ανακοίνωσε σε συνέντευξή της η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου, η οποία πρόσθεσε παράλληλα ότι εκκρεμούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη και άλλων επικουρικών γιατρών. Στελεχώθηκε πρόσφατα το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με έναν επικουρικό ακτινολόγο και έναν επικουρικό οφθαλμίατρο. Έπονται ένας επικουρικός ορθοπαιδικός, παιδίατρος και καρδιολόγος που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Μετά από 4 χρόνια έχουμε οφθαλμίατρο στο νοσοκομείο Καστοριάς και να ενημερώσουμε τους πολίτες για οποιοδήποτε ζήτημα οφθαλμολογικό, επειδή είχαμε και το στο ΙΚΑ δεν υπήρχε σύμβαση με οφθαλμίατρο ενεργή, ότι υπάρχει οφθαλμίατρος που μπορούν οι πολίτες της Καστοριάς να απευθυνθούν στο νοσοκομείο Καστοριάς. Φυσικά περιμένω ακόμα άλλους 5 επικουρικούς γιατρούς που ήμουν σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργείου Υγείας για άλλους 5 επικουρικούς γιατρούς για να καλύψουμε όλα τα τμήματα με γιατρούς. Η κυρία Αντωνίου αναφέρθηκε και στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, λόγω και της συνταξιοδότησης της διευθύντριας της παιδιατρικής, μια πολύ αξιόλογης γιατρού,
προσέφερε και οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε όλα αυτά τα χρόνια στο νοσοκομείο, αλλά και λόγω της άδειας λοχίας που έχει η Αλπεδίατρο. Αυτή τη στιγμή είναι με έναν παιδίατρο. Είχαμε βγάλει θέση επικουρικού παιδιάτρου πριν από 4 περίπου μήνες για το νοσοκομείο Καστοριάς. Ήρθε, υπέγραψε για μια εβδομάδα, ανέλαβε ένας παιδίατρος και μετά παραιτήθηκε. Είναι ένα θέμα που το αναφέραμε στον Υπουργό Υγείας όταν κατεβήκαμε όλοι οι φορείς του νομού μαζί με ομάδα από το Σύλλογο Εργαζομένων στο νοσοκομείο, ότι έχουμε λόγω της αποχωρήσης και της άδειας του ενός παιδιάτρου πρόβλημα στην παιδιατρική. Προσπαθεί και η διοίκηση του νοσοκομείου είτε με συμβάσει με ιδιώτες μέχρι να έρθει ο επικουρικός που ήδη προκηρύχθηκε και να φέρουμε και δεύτερο επικουρικό παιδίατρο, και στη συνέχεια, σύμφωνα με αυτά που μας υποσχέθηκε ο Υπουργός, θα έχουμε και μόνιμο παιδίατρο, γιατί εκκρεμεί διορισμός μόνιμο παιδίατρο στο νοσοκομείο Καστοριάς. Την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθώ πάλι το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσουμε το διορισμό και μόνιμο παιδίατρο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα για αύριο Σάββατο, έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία όπως βλέπετε θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα Παρασκευή το δελτίο μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς βέβαια που μας παρακολουθήσατε μέχρι και αυτήν την ώρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 9 εδώ στο δίκτυο 1. Να είστε όλοι καλά.